Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Blue Sky στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση», στη δική σας αυτοδιοικητική εκπομπή. Περιμένουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1860-001. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στους εορτάζοντες και να πω ότι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Βύρωνα, τον κύριο Κατοπόδη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και εύχομαι καλό βράδυ και στους τηλεθεατές μας. Ένα Δήμο που τον ξέρουμε όλοι, βέβαια όλοι σας ξέρουμε με το θέατρο Βράχων, θα τα πούμε βεβαίως, στη συνέχεια. Βεβαίως. Αλλά έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις, από ό,τι είδα στο... μπαίνοντας λίγο στο site, είδα ότι έχετε κάνει μεγάλο έργο. Να πάμε όπως κάθε Τρίτη στα νέα της Περιφέρειας Αττικής και να πούμε ότι με εντατικούς ρυθμούς και σε καθημερινή βάση τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν τους καθαρισμούς των ρεμάτων με έμφαση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, κατόπιν βέβαια και σχετικής εντολής του Περιφερειάρχη. Ο κύριος Πατούλης επεσήμανε σχετικά με το θέμα του καθαρισμού των ρεμάτων ότι στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι με έγκαιρο προγραμματισμό και με ασφάλεια των πολιτών να γίνουν παρεμβάσεις πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι λίγο πριν ξεκινήσουν τα φαινόμενα με τις βροχές, με πλημμυρικά φαινόμενα, μην ξεχνάμε τα γεγονότα τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος λοιπόν της Περιφέρειας Αττικής είναι η θωράκισή της και σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόστηκε έγκαιρα το πρόγραμμα διευρυσμένων καθαρισμών των ρεμάτων παραμένοντας σε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Να πούμε ότι το πράσινο φως για την έναρξη εργασιών ανακατασκευής και αναβάθμισης σε 7 ανοιχτούς αθλητικούς χώρους και στο κλειστό γήπεδο του ΜΕΤΣ, τα οποία ανήκουν στον πολιτισμό αθλητισμό νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, δόθηκε με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής, κυρίου Πατούλη, και της Προέδρου του ΟΠΑΡΔΑ, κυρία Σαραμπατζή. Το έργο θα υλοποιηθεί με ιδίους πόρους της περιφέρειας συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το επιπλέον ποσό των 50.000 θα δοθεί από τον ΟΠΑΝΔΑ. Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αθλητισμού που παρέχει ο ΟΠΑΝΔΑ στους δημότες, στα σχολεία, στους συλλόγους και λοιπούς χρήστες των αθλητικών χώρων. Ξεκίνησαν τα σημαντικά έργα που αφορούν στις αναπλάσεις οδών και στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στον ΑΜΕΑ στο Δήμο Κορυδαλού με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα με τη μελέτη, στο ποσό των 1.390.000 ευρώ, από τα οποία το 1 εκατομμύριο ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής με ιδίους πόρους. Στην προγραμματική σύμβαση του έργου προβλέπεται μεταξύ άλλων η μονοδρόμηση της Καραολή Δημητρίου και η ανάπλαση της οδού Μπουρμπουλίνας με τη συντήρηση και ανάδειξη του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου, τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με ιδιαίτερη πρόνοια για τα άτομα με προβλήματα κίνησης όπως είναι τα ΑΜΕΑ. Ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι η δημιουργία βιοκλιματικών υποδομών και ο σχεδιασμός έργων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους συνανθρώπους με κινητικά προβλήματα αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Και μετά τα νέα της Περιφέρειας Αττικής, να επιστρέψουμε εδώ στο Δήμαρχο Βύρωνα, τον κύριο Κατοπόδη. Κύριε Κατοπόδη, δεύτερη θητεία. Διάβασα βέβαια ότι θα πάτε και για τρίτη θητεία, ναι. Αν διάβασα σωστά. Ναι. Να ξεκινήσω με ένα θέμα που πιστεύω ότι απασχολεί το σύνολο των πολιτών και αυτό δεν είναι άλλο από το θέμα της ανακύκλωσης και της καθαριότητας. Καθαρές πόλεις νομίζω ότι όλοι ζητούν. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα της καθημερινότητας των πολιτών. Το θέμα της καθαριότητας. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε στρέψει μεγάλο μέρος της προσοχής μας. Προσπαθούμε και έχουμε πολύ σοβαρά αποτελέσματα
στον εξυγχρονισμό της καθαριότητας και στην αναβάθμιση της ανακύκλωσης. Αυτά τα δύο είναι τα ζητήματα. Ας πούμε, για πάρα πολλά θέματα μπορώ να πω ότι ήδη έχουμε εγκαταστήσει και ολοκληρώνουμε ένα έργο με 20 υπογειοποιημένα συστήματα κάδων. Έχουμε και σχετικά βίντεο, νομίζω. Ακριβώς. Ναι. 20 υπογειοποιημένα τέτοια συστήματα. Τα βλέπουμε εδώ. Τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ώστε ο δημότης να καταλαβαίνει ότι εδώ παίζεται και γίνεται ένα πολύ σοβαρό έργο και να παίρνει τα μέτρα του, να προσέχει. Θέλουμε την συνεισφορά των συνδημοτών μας σε αυτό. Θέλω να πω ότι επίσης στο Δήμο Βύρωνα, που είναι ο μοναδικός Δήμος της χώρας που έχει ανακύκλωση στην πηγή με 3 ρεύματα, είχαμε 120 στάσεις ανακύκλωσης αυτή τη στιγμή με χρήματα που μπορέσαμε να πάρουμε. Θα τοποθετήσουμε άλλα 120 τέτοια συστήματα τριών. Σαν αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Κάδων. Αυτά είναι τα υπογειοποιημένα συστήματα. Mm-hmm. Οι στάσεις ανακύκλωσης είναι 3 κάδοι με αλουμίνιο, mm-hmm. χαρτί και πλαστικό. Εκεί mm-hmm. ο δημότης ανακυκλώνει. Και πάρα πολλοί στο Βύρωνα έχουν μάθει να ανακυκλώνουν στην πηγή. Δεν έχουμε μπλε κάδο στο Βύρωνα. Δεν έχετε μπλε κάδους. Δεν έχουμε μπλε κάδο. Έχουμε 3 κάδους ανακύκλωσης. Εσχάτως βεβαίως έχουμε ρεύμα ρούχων, ναι. τηγανέλαια και ηλεκτρικές συσκευές. Καθώς και κάδους με γυαλί, καμπάνες με γυαλί. Όλα αυτά τα ρεύματα μας βοηθούν ώστε να ανακυκλώνουμε. Το βαρύ πυροβολικό όμως της ανακύκλωσης, από ό,τι φαίνεται και το επιτυγχάνουμε με τη βοήθεια και της περιφέρειας, είναι τα βιοαπόβλητα. Mm-hmm. Όπου αποτελούν το 40% των απορριμμάτων μας. Εκεί ανακυκλώνουμε όλες τις τροφές προ μαγειρεύματος και μετά από το μαγείρεμα εξαιρουμένων των νοπών κρεάτων και ψαριών. Έτσι λοιπόν ευελπιστούμε ότι θα ανεβάσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποσοστό της ανακύκλωσης, θα μειώσουμε τον όγκο και το βάρος των απορριμμάτων τα οποία θάβονται. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι επιτυγχάνουμε και τη βοήθεια προς το περιβάλλον, αλλά και λιγότερο κόστος. Αναφερθήκατε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το πόσο πέρα από το ότι έχουμε μια καθαρή πόλη, μας είπατε τώρα ότι εσείς στο δικό σας Δήμο δεν έχετε μπλε κάδους, αυτός όμως είναι και ένας τρόπος με τον οποίο έρχεστε και στηρίζετε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η Αττική, το θέμα της διαχείρισης. Μην ξεχνάμε ότι η Φυλή έχει πλέον κλείσει. Εδώ και χρόνια, Δήμαρχέ μου, η Φυλή δεν αντέχει άλλο. Η Φυλή είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Έτσι πρέπει να το λέμε για να καταλαβαινόμαστε και για να μπορούμε όλοι οι δήμαρχοι, οι δημοτικές αρχές αλλά και οι δημότες να παίρνουμε τα μέτρα μας και να αντιλαμβανόμαστε το επίγον του θέματος. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε υποχρέωση όλοι μας να προχωρήσουμε στην ανακύκλωση και στα βιοαπόβλητα και σε βλέπουμε όλα... εδώ και από τη δική σας την ανακύκλωση. Βεβαίως. Τις φωτογραφίες. Αλλά όντως η Φυλή αυτή τη στιγμή είναι μια βόμβα για είναι την μια Αττική. Βόμβα. Περιβαλλοντική βόμβα. Περιβαλλοντική βόμβα, η οποία κάποτε πρέπει να τελειώσει. Πρέπει, βέβαια, υπάρχει αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός από τον Περιφερειάρχη. Έγινε ο περιφερειακός σχεδιασμός. Έγινε ο περιφερειακός σχεδιασμός. Να σας πω όμως μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά για μας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος. Το mm-hmm. κόστος αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 70 ευρώ τον τόνο. Για μας πρόκειται για πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους της διαχείρισης των απορριμμάτων, που ας πούμε από το 1 εκατομμύριο περίπου που είχαμε ετησίως κόστος, φτάνουμε στο 1.400. Ένα τεράστιο, δυσβάσταχτο κόστος. Καταλαβαίνω, άρα, γιατί είναι και μια εποχή δύσκολη. Σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Γιατί έχουμε και την ενεργειακή κρίση. Ακριβώς, γιατί υπάρχει και το τέλος ταφής μέσα. Έχει μπει ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ανακυκλώσεις και σε γενικότερα αυτό. Αλλά πραγματικά είναι πολύ μεγάλο και δυσβάσταχτο το κόστος. Και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Αν λάβει δε κανείς υπόψη του και το τεράστιο κόστος από την ενέργεια και τις αυξήσεις που έχουμε, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι για τους Δήμους. Μια και το αναφέρατε αυτό, να πω ότι είναι μια περίοδος που όλοι οι Δήμοι έχετε ένα πρόβλημα στο να φτιάξετε προϋπολογισμό φέτος. Ακριβώς. Μιλάμε για υπερδιπλασιασμό
του κόστους της ενέργειας και σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο που επίσης χρησιμοποιούμε στο κολλημητήριο, αλλά και τα πετρέλαια και η βενζίνη, τα καύσιμα των απορριμματοφόρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων. Σύν ότι έχετε και τα κτίρια με την παιδεία, τα σχολικά κτίρια. Τα σχολεία μας. Τα οποία και εκεί είναι ένα θέμα. Τα οποία εκεί είναι, το πρόβλημα εκεί είναι τεράστιο, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας να κρυώσουν το χειμώνα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποια οικονομία, αν θέλετε, να πάρουμε κάποια μέτρα, αλλά καταλαβαίνετε ότι στα παιδιά μας δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε σκληρά μέτρα ώστε να μην ζεσταθούν και να κρυώσουν το χειμώνα. Και είμαστε αποφασισμένοι σε αυτό να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα σε όλα τα άλλα επίπεδα, αλλά για τα παιδιά μας θέλουμε και είμαστε πολύ ευαίσθητοι να καταφέρουμε να μην μας κρυώσουν. Έχουμε πλέον και τα ολοήμερα σχολεία. Έχουμε την επέκταση του ωραρίου. Αυτό κατ' επέκταση σημαίνει από το ολοήμερο, παραπάνω κόστος. Ακριβώς. Από το ολοήμερο που ήταν μέχρι τις 4, πάτε στο 5,5. Σε πάρα πολλά σχολεία πάμε σε 5,5, πολλά τμήματα. Όχι παντού, αλλά σε αρκετά τμήματα. Αυτό σημαίνει δύο κόστη. Και στην ενέργεια, αλλά και στις καθαρίστριες. Έχουμε υποσχέσεις, γιατί θέσαμε το ζήτημα μέσω της ΠΕΔΑ και της ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Ιστορικών, ότι θα έχουμε κάποια βοήθεια για αυτό το ζήτημα. Θα προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε πέρα, κυρίως και πιέζοντας να έχουμε μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το δύσκολο έργο που είναι αυτή η επέκταση του ωραρίου. Κύριε Δήμαρχε, ξέρω ότι στο πρόγραμμά σας και στόχος σας ήταν και έχετε ανακοινώσει κάποια έργα τα οποία άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη, άλλα πρόκειται να γίνουν. Μην ξεχνάμε ότι η γραφειοκρατορία υπάρχει. Μπορεί σε ένα Δήμο να ξεκινάει ένα έργο να συζητείτε σήμερα και να θέλει 10 χρόνια να υλοποιηθεί. Γιατί παίρνει όλο αυτό τον κύκλο. Να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ίσως το Δημοτικό Συμβούλιο είναι και το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο, είναι το πιο εύκολο. Γιατί η πορεία που ακολουθεί μετά είναι μεγάλη. Πάμε να δούμε λοιπόν τα έργα σας. Είναι πολύς ο χρόνος που χρειάζεται από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε και θα συλλάβουμε ένα έργο μέχρι να αποπερατωθεί. Και πράγματι υπάρχει και γραφειοκρατία υπάρχει. Αν θέλετε και άλλα πολλά ζητήματα θα τα οποία μας καθυστερούν. Εγώ από τη δική μου, όχι μας καθυστερείτε, κάνουμε μια πολύ ελεύθερη συζήτηση, γιατί και οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται. Εμένα από τη δική μου πορεία και γνώση στην αυτοδιοίκηση σας πω ότι αυτό που θεωρούσα ότι ίσως δεν θα έπρεπε να υπάρχει είναι η αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη είναι ένας θεσμός ελέγχου υποτίθεται, αλλά που τις περισσότερες φορές δεν κάνει κανένα έλεγχο. Ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές ό,τι στέλνουμε στην αποκεντρωμένη το παίρνουμε ως τεκμερώμενο, δηλαδή ανεξέλεγκτο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ζήτημα υποτίθεται ελέγχου το οποίο δεν αποδίδει. Επανειλημμένα έχουμε ζητήσει να καταργηθεί ο έλεγχος. Εγώ το ξέρω ότι πάντα ήταν πάγια θέση και της ΠΕΔΑ και, μέσα από την ΚΕΔΕ στο ότι αυτός ο θεσμός θα έπρεπε ή να μην υφίσταται ή να τροποποιηθεί έτσι που να διευκολύνει κατ' ουσία και όχι να καθυστερεί. Γιατί όταν ένα έργο φτάνει στην αποκεντρωμένη, πόσο χρόνο θέλει μετά? Να πω ότι δεν είμαστε κατά του ελέγχου. Ούτε ανεξέλεγκτα. Υπέρ του ελέγχου είμαστε όλοι. Ούτε ανεξέλεγκτα φυσικά μπορούν να γίνονται τα πράγματα. Προφανώς. Για πολλούς και διάφορους λόγους που ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί. Αλλά αυτή η υπερβολική καθυστέρηση που υπάρχει πραγματικά είναι εις βάρος των δημοτών, εις βάρος των ανθρώπων και καταλαβαίνετε και εις βάρος του Δήμου τελικά. Να σας πω ότι υπάρχουν τέτοια θέματα. Υπάρχουν. Το 4ο Δημοτικό Σχολείο, ας πούμε, το οποίο εδώ και 4 χρόνια προσπαθούμε να το βάλουμε στις ράγες, γιατί τώρα καταφέραμε, μετά από 4 χρόνια, να ολοκληρώσουμε τη μελέτη, η οποία αφού έφαγε μια ένσταση που μας καθυστέρησε ένα χρόνο, και παραπάνω ίσως, αφού αναγκαστήκαμε να φύγει από εκεί το νηπιαγωγείο και αυτό μας καθυστέρησε επίσης σε άλλη μελέτη και ούτω καθεξής, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ΚΤΥΠ. Και υπολογίζουμε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας, από ό,τι φαίνεται, θα ξεκινήσει από την μελετήτρια εταιρεία, θα ξεκινήσει η κατασκευή των τευχών, ώστε να δοθούν πάλι στην ΚΤΥΠ και υπολογίζουμε μέχρι το Φεβρουάριο το έργο να ενταχθεί. Πάμε να δούμε τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουμε βρίσκονται. Την πλατεία Φατσαία. Πάμε στην ανάπλαση των προσφυγικών. Στην ανάπλαση, ας ξεκινήσουμε να πάμε με την ανάπλαση των προσφυγικών. Τεράστιο έργο, τεράστιο έργο.
το οποίο αναπλάθει... Βλέπουμε και στο βίντεο από πάνω ψηλά όλο αυτό. Αναπλάθει μια περιοχή η οποία σε γενικές γραμμές ήταν υποβαθμισμένη. Λοιπόν, σήμερα πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη, έχει εξελιχθεί σε μια πολύ όμορφη περιοχή που χαίρεται κάθε ένας να μένει και να περπατάει στο συγκεκριμένο χώρο. Έχουν γίνει πεζοδρόμια, πεζοδρομήσεις, νέος φωτισμός LED, παγκάκια. Νομίζω αυτά δεν βλέπουμε. Είναι παιδική, και παιδική, έχει και παιδική χαρά. Παιδική χαρά, συντριβανάκια, νερά και πάρα πολλά άλλα, καθώς επισκευάστηκε και το δίκτυο της αποχέτευσης. Να πούμε και αυτό, γιατί ήταν απάλληλο αίτημα, το οποίο μέσω αυτού καταφέραμε εν τέλει να οριοθετήσουμε και να οργανώσουμε ένα τέτοιο έργο, το οποίο κόστησε 4 εκατομμύρια. Και πάμε στους παιδικούς σταθμούς, γιατί ξέρετε σε αυτή την περίοδο... Παιδικές χαρές είναι αυτές. Αυτό είναι, ναι, λέω, ναι. Πάμε στον 6ο και 9ο παιδικό σταθμό Βύρωνα. Οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν μεγάλη στήριξη για τους κατοίκους, γιατί οι οικογένειες αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη να βγουν στην εργασία και πολλές φορές δεν έχουν και που να αφήσουν τα παιδιά τους, έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχουμε τη χαρά και την περηφάνεια να λέμε ότι δεν αφήνουμε κανένα παιδί που θέλει να μπει στον παιδικό μας σταθμό και στον βρεφικό μας σταθμό να μένει απ' έξω. Όλα τα παιδιά μας μπαίνουν εκεί. Εδώ βλέπουμε τους παιδικούς σας σταθμούς. Είναι καινούργια από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτός είναι ένας τελευταία πάρα πολύ καλά αναβαθμισμένος παιδικός σταθμός, ο οποίος ανήκει στο Βαφιαδάκιο Ίδρυμα, στο οποίο προείσταται η Εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος, κ. Ιερώνυμος, και με μια χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου αναβαθμίστηκε. Πρόκειται, θα τολμούσα να πω, για τον πιο όμορφο και λειτουργικά χρήσιμο παιδικό σταθμό της Αθήνας. Φαίνεται από τις εικόνες. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Ναι. Τα χρώματα, η χρησιμότητά του, θέλω να σας πω. Και να σημειώσω και την τεράστια βοήθεια που μας δίδει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Πρέπει να δώσουμε ένα πόντο μεγάλο και σε αυτούς. Στηρίζονται. Στηρίζουν απόλυτα την οικογένεια και το Δήμο. Μην ξεχνάτε ότι στην τελευταία απογραφή, έτσι όπως διαβάζουμε, ο πληθυσμός Ελλάδος μειώθηκε κατά 400.000 και το δημογραφικό πρόβλημα φαίνεται. Μειώθηκε φαντάζει... σε εμάς, κατά 1.000 άτομα περίπου. Ναι. Ναι, μειώθηκε. Αυτό, και ξέρετε, το δημογραφικό φαντάζει ως εφιάλτης για τα επόμενα χρόνια. Το δημογραφικό, αν δεν πάρθουν μέτρα ενίσχυσης των νέων ζευγαριών προς την κατεύθυνση του να εξυπηρετούνται σε ό,τι αφορά τη ζωή τους, αλλά και το μεγάλωμα των παιδιών τους, τις δουλειές τους και το μεγάλωμα των παιδιών τους, δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Τέτοιοι παιδικοί σταθμοί συμβάλλουν, παρόλο που ακούσαμε και για τη στεγαστική πολιτική. Από τα πιο σοβαρά. Ναι. Να πάμε και στα τεχνικά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιείται στο δικό σας Δήμο. Υλοποιούμε ένα μεγάλο έργο, την ανάπλαση μιας πλατείας, της πλατείας Φατσαία. Είναι αυτή εδώ που βλέπουμε. Περίπου ένα χρόνο, ναι, έχει ξεκινήσει η κατασκευή της, η ανακατασκευή της. Και εκεί ανακατασκευάστηκε λοιπόν αυτή η πλατεία και το εσωτερικό της με πράσινο, με καινούργιο φωτισμό LED, με πλακάκια καινούργια, πολύ όμορφα. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πλατεία όπως εξελίσσεται, με παγκάκια, με πέργολες και με τεντοπέργολες για τα καταστήματα που είναι από την απέξω πλευρά της πλατείας, έτσι ώστε να μπορεί ένας πολίτης μας να βλέπει το παιδί του την ώρα που παίζει μέσα στην πλατεία και ταυτόχρονα και αυτός να πίνει το καφεδάκι του ή να παίρνει το μεζέ του και να πίνει το τσιπουράκι του. Είναι μια ωραία, πολύ ωραία στιγμή νομίζω. Μας καλείτε δηλαδή όλους να έρθουμε στην πλατεία. Τελειώνουμε, υπολογίζουμε τώρα αυτή τη στιγμή τοποθετούνται τα φώτα, ήδη το έχουν τοποθετεί τα φώτα, το πράσινο, οι πέργολες, τα συντριβανάκια και τα καθίσματα. Αυτά όλα το πολύ σε ένα μήνα θα έχουν τελειώσει. Και μένει και περίπου ένα μικρό διάστημα ακόμη, έτσι ώστε να ανακατασκευαστούν και οι τεντοπέργολες εκεί όπου θα είναι τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων. Να πάμε και στα σχολεία τα οποία έχουν αναβαθμιστεί. Και πριν από λίγο και εσείς αναφερθήκατε ότι πρωταρχικό μέλημα σε όλους είναι η εκπαίδευση και το να είμαστε κοντά στους γονείς και στα παιδιά και ναι. Μέσα πέρα από όλα αυτά τα οποία αναφέρατε πριν είναι βέβαια και να μπορούν τα παιδιά μας να βρίσκονται σε κτίρια ασφαλή, σε κτίρια καινούρια, σε κτίρια τα οποία θα είναι, να πω, ένας τόπος χαράς, γιατί όταν ένα κτίριο είναι καινούριο και τα παιδιά έρχονται με άλλη ευχαρίστηση μες στο χώρο του σχολείου. Αυτό είναι η πρόσωψη
της μακέτας ενός υπερσύγχρονου σχολείου, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, του τετάρτου δημοτικού. Πρόκειται για ένα πολύ παλιό κτίριο, στο οποίο δημιουργήθηκαν προβλήματα. Δεν μπορέσαμε να το αναβαθμίσουμε. Μεταφέραμε τα παιδιά σε ένα κτίριο στην Κατεχάκη καινούριο, το οποίο μας παραχώρησε η Εκκλησία και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Και υπολογίζουμε αυτό που σας έλεγα πριν, σε ένα ευλόγως ικανό διάστημα να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στα παιδιά μας και στους γονείς ένα πραγματικά τέτοιο υπερσύγχρονο κτίριο. Πάμε να δούμε και ένα βίντεο με το οποίο έχετε βγει και δηλώνετε ότι ο Δήμος σας βρίσκεται δίπλα στους γονείς. Ναι. Και πάμε να δούμε ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, πολύ σοβαρό, το οποίο εμείς που δεν είμαστε στο Δήμο Βύρωνα, όμως είναι σημείο για όλους μας συνάντησης τα καλοκαίρια. Κατάλαβα. Τι λέτε, λέτε για το Θέατρο Βράχων. Ναι, γιατί όλη η Αττική, ναι, περίμενε και φέτος έγιναν πάλι το φεστιβάλ που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Στη σκιά των Βράχων, όπως το λέμε. Στη σκιά των Βράχων. Ακριβώς. Για όλους εμάς ήταν και από τα φοιτητικά χρόνια κάτι το πολύ έτσι ρομαντικό, να πω. Πρόκειται για έναν εμβληματικό χώρο, πραγματικά, όπου εκεί δημιουργήθηκαν δύο θέατρα, το Μελίνα Μερκούρη και το Άννα Συνοδεινού, και ακριβώς δίπλα γήπεδα ποδοσφαίρου και 5x5 και μεγάλα γήπεδα, δύο, ένα γήπεδο μεγάλο. Και όλος αυτός ο χώρος, ο οποίος πραγματικά αναβαθμίζει όλη την περιοχή, σε αυτόν τον εμβληματικό, όπως σας είπα, χώρο, παρουσιάζουμε εκεί κάθε χρόνο το φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων, των Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Είμαστε μαζί με οι δύο μαζί. Δήμοι. Είμαστε μαζί οι δύο Δήμοι. Είχαμε πριν λίγο καιρό εδώ και τον Δήμαρχο Δάφνη Σιμητού. Και μιλήσαμε για το θέμα αυτό. Όμως, να πω ότι επικρατεί μία περίεργη κατάσταση εκεί. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί το 2003... Να πω λίγο την ιστορία, το τι έχει συμβεί. Το 2003 βρέθηκαν κάποιοι ιδιώτες που είχαν διεκδικήσει το χώρο. Το 2016 το πρωτοδικείο αποφάσισε πως ο χώρος ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Δημόσιο, σωστά. Που σημαίνει ότι φτάνουμε στο 2020. Το εφετείο αποφάσισε ξαφνικά ότι η έκταση αυτή ανήκει πάλι στους ιδιώτες. Και φτάνουμε στο 2022, όπου υπάρχει αίτηση ανέρεσης της απόφασης του εφετείου, εξετάστηκε από τον Άριο Πάγο, σωστά? Ακριβώς. Και αναμένουμε να εκδοθεί η απόφαση. Αναμένουμε την απόφαση, ναι. Αυτή πάμε τη στιγμή, τώρα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αναμένουμε την απόφαση της ανέρεσης που κάναμε κατά της απόφασης του εφετείου, δεν την αναγνωρίζουμε και κάναμε ανέρεση και περιμένουμε να μας δικαιώσει ο Άριος Πάγος, ώστε να επιστρέψει πάλι στο εφετείο για να ξαναδικαστεί. Εμείς νομίζουμε ότι ο χώρος αυτός ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και μέσω αυτού για χρήση στους Δήμους Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού, διότι εκεί συντελείται ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Αυτό είναι το νόημα όλο. Ακόμα και αν κάποιοι φέρονται ως ιδιώτες, δεν έχουν παρά να συνδιαλλαγούν με το δημόσιο, αν αποφασιστεί ότι ανήκει σε αυτούς, και έτσι ώστε να παραμείνει στη χρήση των Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Αυτός είναι και ο στόχος μας, μέσω του δικαστηρίου καταρχήν, και από εκεί πέρα θα δούμε τι μπορεί να προκύψει. Κύριε Δήμαρχε, για να μην σας διακόψω, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα για το Θέατρο Βράχων, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ακριβώς. Και πάλι εδώ μαζί, στο Blue Sky, στην εκπομπή «Διάλογο με την αυτοδιοίκηση». Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Περιμένουμε τα δικά σας τηλέφωνα στο 211 18 60 001. Να πω ότι κοντά μας έχουμε τον Δήμαρχο Βύρωνα, τον κύριο Κατοπόδη.
Δεν είσαι και από τη Λευκάδα. Είμαι. Α, γιατί το όνομα, κύριε Δήμαρχε, είναι. Από τη Λευκάδα. Από το Μεγανήσι τη Λευκάδα. Ωραία. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό ως καταγωγή. Να πάμε λοιπόν. Είχαμε μείνει, μάλλον, κύριε Δήμαρχε, και συζητούσαμε το θέμα με το θέατρο Βράχων. Μάλιστα. Μας είπατε όλοι τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Όμως το θέατρο Βράχων ανήκει και θεωρώ ότι η συνεργασία που έχετε είναι με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Σε αυτή σας όλη την πορεία και σε αυτήν όλη την προσπάθεια, ποια ήταν η συνεργασία που είχατε με το Υπουργείο Πολιτισμού? Το Υπουργείο Πολιτισμού, που προείσταται και έχει τοποθετήσει, διαχρονικά μιλώντας πάντα, εκεί τα θέατρα από την αείμνηστη Μελίνα Μαρκούρη και μετέπειτα, έχει πολύ καλή σχέση και έχουμε πολύ καλή σχέση με το Υπουργείο. Επιδοτεί. Γιατί και η κυρία Μανδώνη, ξέρω ότι. Επιδοτεί σχεδόν κάθε χρόνο παραστάσεις και ούτω καθεξής. Έχουμε τη σύμφωνη γνώμη όλων, όπως και όλων των παραγόντων της πολιτείας. Αυτό ήθελα να σας πω. Γι' αυτό όλο το θέμα, είδαμε πριν και σε φωτογραφίες, είχατε συνάντηση με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος μας δέχτηκε και μας δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του. Εδώ βλέπουμε την κυρία Γεννήματά. Συναντηθήκαμε με την κυρία Γεννήματά, με τον κύριο Τσίπρα, με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, καθώς και με τον κύριο του Μέρα 25, τον κύριο Βαρουφάκη. Όλοι. Μα όλοι με ένα τόνο και μια φωνή μας δήλωσαν ότι είναι δίπλα μας και ότι αυτό το εμβληματικό θέατρο και αυτός ο χώρος όλοι νομίζουν και πρέπει, μας είπαν ότι πρέπει να παραμείνει στη χρήση του Δημοσίου και στην ιδιοκτησία του Δημοσίου και στη χρήση των Δήμων. Είναι μαζί μας δηλαδή, άπαντες. Και όλοι εμείς οι οποίες έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια να ερχόμαστε στο θέατρο Ακριβώς. Βράχων. Και ταυτόχρονα να σας δηλώσω ότι κάναμε μια ειδική συνάντηση με όλους τους βουλευτές του νότιου τομέα, όλων των κομμάτων, οι οποίοι επίσης με κάθε τόνο, σε όλους τους τόνους θα έλεγα, μας δήλωσαν ότι υποστηρίζουν το αίτημά μας και είναι αναφανδόν. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει χρώμα. Και σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν κόμματα. Υπάρχει μία κοινή προσπάθεια ο Θέατρος Βράχων να μείνει, να ερχόμαστε, να απολαμβάνουμε καταπληκτικές βραδιές, έτσι όπως είχαμε μάθει. 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Και θα διαβάσω κάτι που χθες το βράδυ, πριν, κοιτάζοντας λίγο την ιστορία του δικού σας Δήμου, έπεσα σε τρεις γραμμές. Η Ιωνία τίναξε την ανθισμένη ποδιά της και τα λουλούδια πέσανε πάνω από τον ημιτό. Είναι ένα κομμάτι από την ομιλία που έκανα όταν παρουσιάστηκε από τα ΕΛΤΑ η πρώτη σειρά επισήμως γραμματοσύμων που έχει κυκλοφορήσει για τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι 4 γραμματόσημα, μια πολύ σπουδαία δουλειά. 4 γραμματόσημα, ένα για κάθε Δήμο, για το Δήμο Βύρωνα, το Δήμο Κεσαριανής, το Δήμο Νέας Ιωνίας και την Κοκκινιά, όπου παρουσιάζει στιγμές από την ζωή και τη δράση των ανθρώπων σε όλες αυτές τις συνοικίες. Να πούμε όμως ότι ο Δήμος Βύρωνα είναι και ο πρώτος αστικός συνοικισμός της Ελλάδας. Ο πρώτος όντως, ξεκίνησε να χτίζεται αμέσως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή τον Νοέμβρη του 1922, ολοκληρώθηκε το 24 και βαφτίστηκε, να το πούμε σε εισαγωγικά, σε προσφυγικό συνοικισμό Βύρωνος, αφιερωμένο στο μεγάλο φιλέλληνα Λόρδο Μπάιρον, το όνομα αυτό, για την φιλό προσφυγική του δράση. Αυτό είναι το νόημα της ονομασίας Εδώ βλέπουμε το Μουσείο Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα. Είναι το παλιό Δημαρχείο. Εδώ λειτουργήσε ως Δημαρχείο. Εδώ λειτουργήσε στο παρελθόν ως Ερυθρός Σταυρός. Μέχρι τώρα ήταν ανενεργό. Έγινε αναβάθμιση εσωτερικά και εξωτερικά. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία όπου έχουμε καταθέσει μία μελέτη στο Υπουργείο Πληροφορικής, πώς το λένε, Ψηφιακής Πολιτικής, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγάλο ποσό
για να κατασκευαστεί εκεί το πρώτο, το μουσείο της ιστορίας του Δήμου μας. Εμείς βλέπουμε εικόνες. Ψηφιακό το μουσείο θα είναι. Βλέπουμε κάποιες εικόνες από αυτό που ήδη. Κοιτάξτε, η ιστορία ενός τόπου είναι κάτι το οποίο απαιτείται για τις επόμενες γενιές να το γνωρίζουν. Και μέσα από τέτοιες ενέργειες νομίζω ότι μένουν πράγματα τα οποία θα τα πάρουν οι επόμενες γενιές για να συνεχίσουν, κύριε Δήμαρχε. Το χρωστάγαμε. Πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας, από πού ξεκινήσαμε, ποιοι ήταν οι απόγονοι. Δηλαδή μια περιοχή δεν είναι από παρθενογέννηση, δεν Βεβαίως. Είμαστε εμείς. Το χρωστάγαμε αυτό το μουσείο στην πόλη μας και στους προγόνους μας, αλλά και στη νέα γενιά, η οποία θέλουμε σε αυτό το μουσείο να παίρνει όλες εκείνες τις πληροφορίες και τις γνώσεις. Θέλουμε να είναι ένα ζωντανό μουσείο. Όταν πάντως θα ολοκληρωθεί, γιατί τώρα βλέπουμε τη μακέτα, θα είναι κάτι καταπληκτικό. Θα είναι, πιστεύω, πρωτοποριακό και πραγματικά σας λέω και πάλι, το χρωστάγαμε, το χρωστάμε. Το χρωστάμε και στους ανθρώπους της πόλης μας, αλλά και στη νέα γενιά. Ένας Δήμος κρίνεται και από την κοινωνική του πολιτική. Και η περίοδο η οποία περνάμε είναι δύσκολη. Πρέπει να πούμε, βέβαια, εσείς ήσασταν από τους τυχερούς δημάρχους, γιατί είναι η δεύτερη θητεία που κάνετε. Παρουσιάσει ένα έργο την πενταετία που μας πέρασε. Εντάξει. Και τουλάχιστον όταν ήρθε η πανδημία, δεν σας βρήκε να είστε στο ξεκίνημα, γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας νέοι, με το που ορκίστηκαν το Σεπτέμβρη, τον Φλεβάρι, βρέθηκαν... Μετά από 6 μήνες. Ναι, σε μία πανδημία και πολλά πράγματα... Πήγαν πάρα πολύ πίσω. Εσείς όμως είχατε αυτή την ευκαιρία να συνεχίσετε την πενταετία σε αυτή την τετραετία και πάω στο θέμα κοινωνική πολιτική, γιατί έχουμε επανένταξη κοινωνικών ομάδων, οι οποίες τον τελευταίο καιρό βιώνουν πολύ δύσκολες στιγμές και νομίζω ότι η επόμενη ψήφος των πολιτών θα κριθεί και σε αυτό το κομμάτι. Να σας πω, έχετε δίκιο ότι ξεκινήσαμε το 2014. Και ξέρετε, το αν θα επιτύχεις ένα τομέα ή όχι, πρώτα απ' όλα αυτό οφείλεται σε αποφάσεις και προτεραιότητες που θα θέσεις. Εμείς λοιπόν το 2014 που αναλάβαμε, επειδή η χώρα βρισκόταν σε μνημόνια, σε μια περίοδο δηλαδή πάρα πολύ δύσκολη, βέβαια, θεωρήσαμε... Και πρωτοπορήσαμε, πιστεύω, σε αυτό και μαζί με και άλλους Δήμους βεβαίως. Και θέσαμε ως πρωταρχικό μας στόχο να μην πεινάσει άνθρωπος. Να μην είναι κανείς μόνος του στην κρίση, λέγαμε τότε. Και αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι πήραμε μια σειρά από μέτρα. Μεταφέραμε προσωπικό στην κοινωνική μας υπηρεσία. Τη στήσαμε δηλαδή από την αρχή. Έτσι αυτό... γίνανε τα κοινωνικά παντοπολία, γίνανε τα κοινωνικά φαρμακεία. Και με τη βοήθεια της περιφέρειας που χρηματοδότησε από τότε και του Υπουργείου βεβαίως ένα σπουδαίο έργο αυτό όλο. Στήσαμε το κοινωνικό μας φαρμακείο, το κοινωνικό μας παντοπολείο και το κοινωνικό συσίτιο, το οποίο μαγειρεύει κάθε μέρα για 160 άτομα. Σπουδαίο έργο. 160 άνθρωποι δηλαδή έρχονται κάθε μέρα και παίρνουν σε μπολ μια μερίδα φαγητό. Κάθε άνθρωπο. Βέβαια. Το καλό και το ευχάριστο ήταν κανένας δήμος και καμία εκκλησία να μην φτάνει να δίνει... Αυτό είναι το σωστό. Τροφή. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχει και αυτό το πρόβλημα και είδαμε και τους στην αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία να συμμετέχει και να στηρίζει οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι πολύ σπουδαίος θεσμός και η πολιτεία οφείλει να στέκεται δίπλα στην αυτοδιοίκηση με μία αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα και με μία χρηματοδότηση, αλλά και προσωπικό να μπορεί να στηρίζει την κοινωνία σε κάθε της βήμα. Επειδή το λέτε αυτό και πραγματικά το πιστεύω, θεωρώ ότι πραγματικά ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κατά κύριο λόγο αυτός ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, στην καθημερινότητά του, στην ανάγκη του, στο πρόβλημά του. Και ο Δήμαρχος μπορεί να ακούγεται λίγο λαϊκίστικο, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και έτσι, θα έλεγα όχι πάντοτε κακό. Εγώ δεν το εκλαμβάνω ως κακό ή ως αρνητικό στοιχείο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει να δει τον Υπουργό. Δεν μπορεί να του μεταφέρει τα παράπονά του εννοώντας Υπουργό την ανώτατη πολιτική ηγεσία.
Άρα λοιπόν οφείλει και θέλει να απευθυνθεί σε κάποιον που θα τον καταλάβει και θα προσπαθήσει έστω, χωρίς να έχει πάντοτε τη δυνατότητα, να του δώσει αυτό που μπορεί. Να του δώσει μια καλή κουβέντα καταρχήν, μια συμβουλή κατά δεύτερον, αλλά και να του λύσει το πρόβλημα κατά τρίτον. Εγώ νομίζω ότι οι πολίτες αυτό που έχουν ανάγκη είναι αυτούς που ψηφίζει, πρώτος, δεύτερος και να πάμε και στην κεντρική εξουσία, είναι ότι θέλει να νιώσει ότι τον ακούει. Σπουδαίο. Ότι σηκώνει το τηλέφωνο και στο πρόβλημα του είσαι εκεί. Αυτό. Γίναμε γνώστες στο τελευταίο διάστημα πολλών γεγονότων βίας. Ναι. Είτε είναι ενδοοικογενειακή βία, είτε είναι η βία στα σχολεία. Ναι. Διότι αυτό που συμβαίνει τελευταία στα σχολεία είναι κάτι το τραγικό. Ναι. Δηλαδή έχουμε παιδιά 16 χρονών μεταξύ τους να υλοχτυπούνται ή να μπαίνουν να καταστρέφουν το σχολικό χώρο. Ζήσαμε και τα γεγονότα με το Κολωνό. Ναι. Σήμερα είχαμε και μια άλλη καταγγελία στα Πετράλωνα που τα ίδια τα παιδιά έχουν καταγγείλει τους γονείς τους. Γενικά φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει σήμερα στην κοινωνία μας, κύριε Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, οι αξίες, η ηθική έχουν καταρρεύσει, ο εγκλεισμός από τον κορονοϊό δημιούργησε προβλήματα. Ξέρω ότι στο Δήμο σας έχετε δημιουργήσει και την ΔΕΠΗΣ, την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Έχουμε βέβαια, πριν πάμε σε αυτό, ένα σχετικό βιντεάκι, θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Πάμε, βλέπουμε αυτό το βίντεο, κύριε Δήμαρχε. Βγήκατε, ναι, και κάνατε μια καμπάνια κατά της βίας. Ναι. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια. Βία στα σχολεία, έχουμε και εμείς περιστατικά τέτοια, βία στην κοινωνία γενικότερα, βία μέσα στην οικογένεια. Να σας πω για τα σχολεία, είναι πολύ σοβαρό, γιατί πρόκειται για νέα παιδιά, τα οποία εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, προφανώς για κάποιους λόγους. Εδώ έχουμε δημιουργήσει σχολές γονέων, να το πούμε αυτό, και πολλά άλλα με τη βοήθεια των ψυχολόγων μας. Και βέβαια προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προφυλάξουμε και τα σχολεία μας με σχολικούς φύλακες, έτσι ώστε να μην βανδαλίζονται, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι κοινωνική μας περιουσία και των παιδιών και δική μας, της κοινωνίας μας. Και οφείλουμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διαπαιδαγωγήσουμε. Αν αυτό μπορούμε είναι το να δούμε όλο το βίντεο, αν έχει ήχο αυτό, κυρία Μαντέλη. Μας ακούν Προχωρήστε, κύριε Δήμαρχε. Έλεγα λοιπόν ότι γίνεται προσπάθεια σε συνδυασμό και με την Διεύθυνση Παιδείας και με τη Διεύθυνση της Κοινωνικής Πολιτικής να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε να εκπαιδεύσουμε και να διαπαιδαγωγήσουμε τη νέα γενιά κυρίως. Πάμε να δούμε το βίντεο, όλο το βίντεο, κύριε Μαντέλη, ας μην είμαστε εμείς, γιατί είναι πολύ... Ένα υπέροχο βίντεο που στείλνετε το δικό σας μήνυμα. Οφείλουμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και όσοι ασκούμε δημόσια κριτική με τον οποιοδήποτε τρόπο γίνεται αυτό, να είμαστε ευαίσθητοι και να προσπαθούμε συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-1860-001. Και μετά τη βία και όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε, κύριε Δήμαρχε, πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά τα αδέσποτα ζώα.
Εγώ να σας είμαι ειλικρινής, αυτό με τα ζώα και τη βία, με έναν τρόπο τα συνδυάζω. Τι πιστεύω? Πιστεύω ότι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τα ζώα δεν μπορούν να ασκούν βία. Αγαπάνε και τους ανθρώπους. Αγαπάνε και τους ανθρώπους. Αυτό είναι σίγουρο. Για να χτυπάς ένα ζώο, χτυπάς και τον άνθρωπο. Χτυπάς και έναν άνθρωπο. Είναι γεγονός αυτό. Γιατί είναι η ζωή. Η ίδια η ζωή. Είτε είναι ένα ζώο, είτε είναι ένας άνθρωπος. Θεωρώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και πραγματικά προσπαθούμε να εκφράσουμε με τον πιο ευαίσθητο τρόπο αυτή την αγάπη μας για τα ζώα. Θα πω ότι μας βοηθάνε πάρα πολύ εθελοντικές ομάδες. Βλέπουμε εδώ από τις δράσεις. Έχουμε πολλούς εθελοντές, να το πούμε αυτό. Προσφέρουμε τροφή και σε σκύλους αλλά και σε κάτες. Έχουμε τοποθετήσει τα ίστρες σε 20 σημεία του Δήμου μας και ποτίστρες. Προσφέρουμε στηρώσεις δωρεάν, με κοινωνικά κριτήρια πάντα βέβαια. Και ταυτόχρονα έχουμε δημιουργήσει αποτεφρώσεις για να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, με πολιτισμένο τρόπο να το πω, να αποκαθιστούμε αυτή την απώλεια των ζώων μας. Ναι. Τα ζώα είναι αγάπη και όταν έχεις ένα ζώο, πιστέψτε με, η απώλειά του είναι ίση με την απώλεια ενός ανθρώπου. Το πιστεύω απόλυτα, γιατί όλοι είμαστε ευαίσθητοι σε αυτόν τον τομέα και γι' αυτό το λόγο σας είπα, είμαστε πολύ κοντά, μα πάρα πολύ κοντά με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και με κάθε άνθρωπο στη γειτονιά, που άλλος ταΐζει 5 γάτες, άλλος 10 γάτες. Βέβαια, τα ξέρετε, είναι τα καθημερινότητα ξέρω, αυτό πλέον. Το ξέρω. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι και εμείς οι πολίτες παίζουμε το δικό μας ρόλο σε αυτό. Ναι. Γιατί και αυτοί οι οποίοι έχουν τα ζώα πρέπει να φροντίσουν να κρατούν καθαρή την περιοχή τους και όταν το σκυλάκι μας το βγάζουμε σε μια βόλτα, να τα έχουμε και εμείς να φροντίζουμε έτσι ώστε κάποιος που δεν το θέλει το σκυλάκι ή που δεν θέλει να έχει σκυλάκι, να μην βρίσκεται προεκπλήξεων. Πιστεύω ότι αυτό ήταν παλιότερα μεγάλο πρόβλημα. Όσο όμως περνάει ο καιρός, όλοι γινόμαστε πιο ευαίσθητοι. Ακόμα και οι άνθρωποι που έβριζαν αυτούς που είχαν ζώα και κάποιοι από αυτούς λέρωναν κιόλας, σιγά σιγά τίνει να εκλείψει. Αυτό λέει η εμπειρία μου. Τίνει να εκπλήξει αυτή η ομάδα των ανθρώπων που άφηνε τα περιττώματα και δεν καθάριζε. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα και πιστεύω θα πάνε ακόμη καλύτερα σε αυτό το τομέα. Ο δικός σας Δήμος έχει την ιδιαιτερότητα και να πω και την όλη χαρά να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον κατά πράσινο. Έχετε τον Ημιτό. Βασικό μέλημα όλων πάντα και είναι η προστασία του Ημιτού. Και νομίζω ότι και αυτό είναι και το δικό σας και έχετε επιφορτιστεί λίγο περισσότερο από όλους εμάς, οι οποίοι ζούμε πιο μακριά, ενώ εσείς είστε ακριβώς πάνω, δίπλα στον... στους πρόποδες του Ημιτού βρίσκεστε. Έχουμε την πολύ μεγάλη ευθύνη. Έτσι το νιώθουμε. Ευθύνη είναι. Ευθύνη το νιώθουμε. Γιατί ο Ημιτός είναι το πράσινο της Αθήνας. Εδώ βλέπουμε και από τις αυτοψίες που πάτε. Εδώ κάνουμε αυτοψίες, ναι. Είχαμε, αλήθεια είναι, ένα σπουδαίο καθαρισμό φέτος. Όχι βέβαια πολύ βαθιά μέσα στο δάσος. Πολύ κοντά στην Κατεχάκη και στον χώρο. Ναι. Και πιστεύω ότι έγινε μια καλή δουλειά. Πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, για την ανάγκη αυτό. Το δάσος πρέπει να είναι καθαρό. Βεβαίως, να σημειώσω ότι εμείς είμαστε εκεί και να τονίζουμε τις ευθύνες. Πάντα. Του δασαρχείου και του κράτους, γιατί δεν έχουμε εμείς την ευθύνη. Να το λέμε αυτό. Αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί πολλές φορές φορτωνόμαστε ευθύνες άλλων. Και είναι άδικο. Πραγματικά άδικο. Παρ' όλα αυτά, υποβοηθητικά ενεργούμε. Έχουμε μια σπουδαία εθελοντική ομάδα εδώ, η οποία εξοπλισμένη και προετοιμασμένη κάθε φορά βοηθάει σε όλα τα περιστατικά. Πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο, κύριε Δήμαρχε, που έχετε γυρίσει στην περιοχή του Ημιτού. Μάλιστα. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που είναι σήμερα 5 Ιουνίου, ο Δήμος Μπύρωνα οργάνωσε δράση καθαρισμού του βουνού του Ημιτού και ειδικά στην περιοχή του Κουταλά, έτσι ώστε να τιμήσουμε τη μέρα αυτή και να καθαρίσουμε το χώρο ο οποίος δέχεται πάρα πολλές επισκέψεις από τον Μπύρωνα είτε από την ευρύτερη περιοχή.
Ο Δήμος μας θέλουμε να είναι πρωτοπόρος στην προστασία του περιβάλλοντος και οι δράσεις που οργανώνουμε αλλά και τα έργα που κάνουμε είναι τέτοια ώστε στη σημερινή δύσκολη περίοδο της κλιματικής αλλαγής να ανταποκριθούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε εδώ σήμερα 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, για να καταδείξουμε και συμβολικά, όπως οφείλουμε να κάνουμε έμπρακτα κάθε ημέρα, ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι πρόσπιστο μέλημα και υποχρέωση όλων των φορέων και των πολιτών αυτού εδώ του τόπου. Είναι υπόθεση ζωής και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές. Είμαι η Ήλια, ιατρού, από το Save Your Hood. Και είμαστε εδώ με το Δήμο Βύρωνα για να βοηθήσουμε να έχουμε όλοι ένα καλύτερο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε έναν τόπο ο οποίος έχει ομορφιά, όχι σε ένα σκουπιδότοπο. Θέλω να μας δουν εμάς τους μεγαλύτερους να προσπαθούμε για έναν καλύτερο κόσμο για εκείνα. Κύριε Δήμαρχε, είδαμε εδώ το βίντεο από τις δράσεις που κάνατε 5 Ιουνίου, αλλά δεν είναι μόνο οι δράσεις και οι παρεμβάσεις που έχετε κάνει στον Ημιτό. Έχετε κάνει θετικές παρεμβάσεις για τον καλοπισμό του αστικού τοπίου. Ένα, έτσι, κοιτάζοντας μέσα στο site το δικό σας, αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση ήταν οι χρονοκάψουλες. Τι είναι αυτό? Όχι χρονοκάψουλες, είναι το... τα καφάω. Ναι, ξεκινήσαμε στα καφάω. Ναι. Φτιάξαμε όλα τα καφάω με μορφές από την ιστορία μας. Είναι η τέχνη του δρόμου αυτή, με λίγα λόγια. Είναι η τέχνη του δρόμου. Τα καφάω είναι τα χώρια όπου φυλάσσονται τα καλώδια της ΔΕΗ, όπου ρυθμίζονται οι ασφάλειες και της ΔΕΗ. Πάμε να δούμε, να δούμε αυτό το βίντεο που έχουμε με το... Είναι το Βύρωνα Street Art. Ναι. Ναι, βλέπετε ένα καφάο εδώ, το οποίο βάφεται για να σχηματιστεί μία μορφή επάνω. Να δω ποια είναι ακριβώς. Τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αποφασίσαμε να δώσουμε λίγο χρώμα στην πόλη. Δύο νέα παιδιά, δύο νέοι καλλιτέχνες, ο Σπύρος και η Αλεξάνδρα, αποφασίσαμε να ζωγραφίσουν 20 καφάο που ανήκουν στην Κοσμοτέ και στη Vodafone, τους οποίους και ευχαριστούμε. Τα θέματα που επιλέξαμε είναι εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση και από την ιστορία του Βύρωνα. Ελπίζουμε ότι θα σας αρέσουν. Θα συνεχίσουμε και με νέες δράσεις αφιερωμένες στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ήταν υπέροχο αυτό που είδαμε, κύριε Δήμαρχε. Είδατε ένα πολύ μικρό κομμάτι, γιατί σε αυτό έχουμε, θεωρώ, πρωτοπορήσει. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα μπροστά, οργανώνοντας δύο ετήσια, ας πούμε... Τα street art τα λεγόμενα, με τη συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων του δρόμου, της τέχνης του δρόμου, και με καταπληκτικές πραγματικά παραστάσεις, δίνουν χρώμα στους τοίχους. Κύριε Δήμαρχε, δίνουν χρώμα στη ζωή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας. Είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε στο χρόνο που ακολουθεί. Είναι και προεκλογική περίοδος. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που ήμασταν σήμερα εδώ και τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε. Χρέος μας είναι να ερχόμαστε, να μας καλείτε, να ενημερώνουμε και τον κόσμο για τις δράσεις της γειτονιάς του κάθε ανθρώπου. Του Δήμου δηλαδή. Όλοι οι Αττικοί είμαστε μια γειτονιά. Μια γειτονιά. Και πρέπει όλοι να ενημερώνουμε και να ζητάμε και τη βοήθεια του κόσμου, ώστε αυτά που φτιάχνουμε να μένουν όμορφα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε εδώ στην εκπομπή Διάλογο με την Αυτοδιοίκηση, στο δικό σας κανάλι, στο Blue Sky. Θα τα πούμε μαζί την άλλη Τρίτη την ίδια ώρα.